Πάμε να δούμε την εφαρμογή 2. Η εφαρμογή 2 είναι έτσι δυσκολούτσικη, αλλά θα αναδείξει ακριβώς το γεγονός ότι πρέπει τα αξιωματικά σχήματα, τη δομή των αξιωματικών σχημάτων, πρέπει να την έχουμε ανάγλυφη στο μυαλό μας. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να λύσουμε πολλές ασκήσεις αυτού του τύπου, προκειμένου να παγιωθεί στο μυαλό μας η δομή των αξιωματικών σχημάτων. Πάμε λοιπόν. Παρατηρούμε ότι ο προσαπόδειξης τύπος έχει τη δομή μιας συνεπαγωγής. Οπότε λοιπόν εδώ εμπίπτουμε στο θεώρημα της απαγωγής, έτσι. Παρατηρήστε επίσης, γιατί καμιά φορά κάνουμε λαθάκι, ότι εδώ πέρα δεν είναι η άρνηση ενός τύπου, έτσι. Όταν λέμε άρνηση ενός τύπου, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια άρνηση μπροστά που να δεσμεύει όλο τον τύπο, ε. Εδώ η άρνηση που βλέπεις εκεί μπροστά δεσμεύει μόνο το αριστερό κομμάτι του τύπου. Άρα προσοχή. Για τον λόγο αυτό, εδώ πέρα εμπίπτουμε υποχρεωτικά στο θεώρημα της απαγωγής. Γράφω λοιπόν ότι εφαρμόζω το θεώρημα της απαγωγής. Εφαρμόζω λοιπόν το θεώρημα της απαγωγής. Άρα αρκεί να δείξω ότι. Και παίρνουμε την παράσταση εδώ πέρα, not ψι συνεπάγεται φι, τυπικά συνεπάγεται not φι. Τώρα, εδώ πέρα έχουμε την άρνηση ενός τύπου και είναι σημαντικό ότι εδώ εμπίπτουμε στο θεώρημα της αντιθετοαναστροφής. Καταρχάς, αυτή η παράσταση που βγήκε από το θεώρημα της απαγωγής δεν αποδεικνύεται, έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Μια υπόθεση άχρηστη και ένας προσαπόδειξης τύπος άσχετος. Άρα λοιπόν εδώ θα πάμε για να κάνουμε μια αντιθετοαναστροφή για να δούμε τουλάχιστον τι βγαίνει. Το φι λοιπόν θα έρθει και θα μπει και θα πάρει τη θέση της μοναδικής αυτής υπόθεσης που έχουμε και προς απόδειξη θα βγει όλο αυτό το κολοκύθι. Τώρα, γράφω ότι εφαρμόζω το θεώρημα της αντίθετο αναστροφής και θα δούμε τι είναι αυτό το οποίο πλέον θα αρκεί να το δείξω. Άρα λοιπόν σημειώνω, αρκεί να δείξω ότι και σημειώνω ότι έρχεται το φι, παίρνει τη θέση της υπόθεσης και βγαίνει προς απόδειξη όλο αυτό το πράγμα το οποίο είναι το not ψι συνεπάγεται φι. Τώρα εδώ, αν θέλετε έτσι μια τίμια και ειλικρινή προσέγγιση, είναι το γεγονός ότι εδώ πρέπει να βλέπετε μπροστά σας το αξιωματικό σχήμα 1, έτσι. Είναι φι, συνεπάγεται ψι, συνεπάγεται φι. Έχει μια διπλή άρνηση εκεί που μας ενοχλεί και θα δούμε πώς θα τη διαχειριστούμε. Αυτό το πράγμα που βλέπετε εδώ αποδεικνύεται. Γράφω που έχει τυπική απόδειξη, που έχει τυπική απόδειξη. Πρέπει να έχω στο μυαλό μου καθαρή τη δομή των αξιωματικών σχημάτων, γιατί έχω το φι στα χέρια μου, το οποίο είναι υπόθεση. Ωραία. Επίσης το αξιωματικό σχήμα 1 αυτούσιο είναι το φι συνεπάγεται ψι συνεπάγεται φι. Αξιωματικό σχήμα 1 σημείωνα από δίπλα. 3. Βγαίνει ότι ισχύει το ψι συνεπάγεται φι με modus ponens στο 1 και στο 2. Και τώρα παρατηρήστε ότι έχω βγάλει το ψι συνεπάγεται φι και θέλω το not not ψι συνεπάγεται φι. Έχω ένα τύπο και θέλω τη διπλή άρνησή του. Ποιος θα παίξει μπάλα εδώ λοιπόν? Θα παίξει το τυπικό θεώρημα φι συνεπάγεται not not φι. Ωραία. Άρα γράφω ψι συνεπάγεται φι, συνεπάγει, πρόσεξε, το not not ψι συνεπάγεται φι. Όταν γενικώς έχω ένα τύπο και θέλω τη διπλή άρνησή του, ο μόνος τρόπος να το διαχειριστώ αυτό στον προτασιακό λογισμό, έτσι, είναι να κάνω το τυπικό θεώρημα φι συνεπάγεται not not φι. Γράφω, ισχύει αυτό ως, προσέξτε, συντακτική αντικατάσταση στο τυπικό θεώρημα, φι συνεπάγεται not not φι. Αυτό είναι το τυπικό θεώρημα που έχω χρησιμοποιήσει εδώ. Όπου, έτσι, έχω θέσει όπου φι στο τυπικό θεώρημα, έχω θέσει την παράσταση ψι συνεπάγεται φι. Εντάξει. Και τώρα 5, βγήκε ο προσαπόδειξης τύπος not not ψι συνεπάγεται φι με modus ponens στο 3 και στο 4. Η άσκηση έχει ολοκληρωθεί. Προσέξτε όμως ότι στη συνέχεια πρέπει οπωσδήποτε να καταγράψουμε στο καθαρό μας όπου η τυπική απόδειξη του τυπικού θεωρήματος αυτού που χρησιμοποιήσαμε, δηλαδή του τυπικού θεωρήματος φι συνεπάγεται not not φι, είναι η ακόλουθη και εδώ πέρα καταγράφουμε αναλυτικά, αντιγραφή επικόλληση δηλαδή στην πραγματικότητα, γιατί είπαμε ότι αυτό πρέπει να το βάλουμε στο τυπολόγιο, την τυπική απόδειξη του τυπικού θεωρήματος φι συνεπάγεται not not φι, η οποία βρίσκεται αυτούσια μέσα στις διαφάνειες του μαθήματος που κάναμε μόλις.